7 τελειόφοιτοι λυκείων που διακρίθηκαν στον ετήσιο διαγωνισμό μαθητικού δοκιμίου που διοργανώνει η Ελληνική Πρεσβεία βραβεύθηκαν χθες το βράδυ σε τελετή που διοργανώθηκε στην πρεσβευτική κατοικία στη Λευκοσία. Ο διαγωνισμός μαθητικού δοκιμίου καθιερώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο το 1976 με στόχο την προώθηση της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού. Οι προβληματισμοί τους οποίους αναπτύξατε είναι κάτι το οποίο δείχνει πώς ο μαθητής στην ελληνική παιδεία βασίζεται όχι μόνο στις ρίζες, τις παλαιές που έχει, αλλά και σε άλλες αξίες, στη βοήθεια του εκπαιδευτικού συστήματος και των καθηγητών του. Η μελέτη των μαθητών και των μαθητριών μας γύρω από τα ευρύτερα ζητήματα του ελληνισμού αφενός διευρύνει τις γνώσεις τους και αφετέρου συμβάλλει στην καλλιέργεια των εθνικών και συναισθηματικών δεσμών ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα. Βραβεία πονεμήθηκαν στη Σελένη Πίπη από το Λύκειο Δασούπολης, Άντρεα Νικολάου από το Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου, Κωνσταντίνα Ματθαίου από το Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών Λάρνακας, Ειρήνη Σκίτσα από το Λύκειο Παραλιμνίου, Όλγα Χριστοδούλου από το Λύκειο Παλουριώτισσας, Δημητριάννα Χατζιανδρέου από το Λανίτιο Λύκειο και στον Γιώργο Παπαχριστοδούλου από το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως. Ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι πολίτες αδιαφορούν κατά ένα σύγγνωστο κρετινισμό για το μέλλον και την ηθική της κοινωνίας, οι αξίες και τα δανεικά του ελληνικού έθνους δύναται να αποτελέσουν σανίδες σωτηρίας του ανθρώπου από τις αλλιωτριωτικές τάσεις της εποχής. Το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, από το οποίο προέρχεται ο πρώτος νικητής του διαγωνισμού, έλαβε χρηματικό έπαθλο ύψους 600 ευρώ για ενίσχυση της βιβλιοθήκης του.